Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα. Κοντά μα ο κύριο Κώστα Τσιάρα, Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Καλή σα ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Καλή, μέρα. καλή επιτυχία, καλή θητεία, καλό ρίσκο. Σα ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ. Σιδεροκέφαλο λένε αυτέ τι. είναι γνωστέ ευχέ. Ωραία, ωραία. ωραία. Ε. Μια χαρά. Ε. Να... Ε. Ε. Ξέρει με τι θέλω να ξεκινήσω τον, τον, τον κύριο Υπουργό. Τι σα άφησε στο γραφείο του ο κύριο Αβγενάκη φεύγοντα. Τι είναι αυτό το οποίο βρήκατε στο γραφείο. Κοιτάξτε τώρα, αν θέλετε να, να απαντήσω για όλα αυτά τα οποία γραφήκαν και δημιουργήσαν μια ένταση συζήτηση, θα σα πω ότι δεν έγινε τίποτα απολύτω από αυτά που αφήσαν κάποιοι να υπονοηθούν. Απλούστατα, απλούστατα, γιατί όλα ήταν εκεί που έπρεπε να είναι, ε, συνήθω. Και εγώ το έκανα. Θέλω να μην στο Υπουργείο Δικαιοσύνη νωρίτερα. Ο καθένα έχει τα προσωπικά του αντικείμενα. Όταν αποχωρεί, συνήθω τα παίρνει μαζί τα προσωπικά αντικείμενα. Μα δεν υπήρξε. Είπαμε ότι πίνακες, υπήρχαν πίνακε, υπήρχαν πίνακε και όλοι οι πίνακε. Όλοι, όλοι οι πίνακε ήταν στο Υπουργείο. Βρισκόντουσαν σε ένα ασφαλέ σημείο. Ο κύριο και ο Σεβγενάκη είχε βάλει τους του δικού του πίνακε. Όπω και εγώ είχα βάλει δικού μου. Θέλω mm. να είμαι απολύτω ειλικρινή απέναντί σα. Οπότε νομίζω ότι είναι μια συζήτηση που δεν βοηθάει στα πραγματικά θέματα ή ζητήματα που πρέπει να αναδείξουμε κάθε φορά. Άρα, είναι άνευ σημασία. Μια φωτογραφία δεν είχε τον πίνακα, οδήγησε σε λάθο συμπεράσματα. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά. Και νομίζω ότι, κάτι τέτοιο, δηλαδή, ότι όλα σημαίνει, αυτά έχουν τέτοιο. ήδη απαντηθεί. ήδη Όλοι αυτοί οι πίνακε βρίσκονται ξανά στο γραφείο μου. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κανένα Λά, τέτοιο, τέτοιο θέμα. Και... Όχι, δεν φύγαν ποτέ από το Υπουργείο. Α. Ήταν εντό του χώρου του Υπουργείου σε άλλο φυλασσόμενο χώρο. Άρα τέτοιο θέμα δεν τίθεται. Δηλαδή πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και είναι κρίμα μια συζήτηση εντελώ λάθο κατεύθυνση. Μάλιστα. Εντάξει, να το δεχτούμε αυτό ε, ω ερμηνεία, αφού μα το λέτε και το καταθέτετε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώ. Τώρα... Αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας... Δεν σα καταθέτω κάτι διαφορετικό από την Τώρα... πραγματικότητα, πιστέψτε με. Σα άφησε κάποιου φακέλου όμω ο κύριος Αβγιονάκη στο Υπουργείο. Και κατά τη γνώμη μου, μετά το Υπουργείο Αγρο... Ανάπτυξη, αν θέλει να χτυπήσει την ακρίβεια ο Πρωθυπουργό, πρέπει να έρθει στο Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Για το μεγάλο πρόβλημα, Υπουργέ, είναι η ψαλίδα των τιμών από το χωράφι στο ράφι. Και εδώ υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, είστε κι εσείς κομμάτι τη μάχης κατά της ακρίβειας. Ε, καταρχήν, δεν ε, θα μπορούσα να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου και να μην συμφωνήσω ότι υπάρχει αυτή η τέραστια διαφορά μεταξύ των τιμών, από το χωράφι στο ράφι. Παρά το ότι αυτή η συγκεκριμένη φράση, ξέρετε, είναι μια διαχρονική αναζήτηση. Ε, δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο το ακούμε σήμερα. Απλά σήμερα, επειδή έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη ακρίβεια, και είδαμε και την πορεία του πληθωρισμού, αν και τώρα έχει αποκλιμακωθεί. Έχουμε τον 6ο, 7ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Ε, το ζήτημα είναι ότι ε, αυτή τη στιγμή, που μιλάμε, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση είναι το ζήτημα τη ακρίβεια. Σε αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να διαφωνήσει κανεί. Γι' αυτό άλλωστε, είδατε και τον Πρωθυπουργό χθε στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Όπου ο ίδιο εξήγηλε πω η κλιμάκωση των μέτρων κατά τη ακρίβεια θα συνεχιστεί και το επόμενο εξάμηνο και που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουν γίνει πάρα πολλέ προσπάθειε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν πλήττει μόνο την ελληνική οικονομία, αλλά σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών οικονομιών. Έχουμε συζητήσει κατά καιρού για επιμέρου μέτρα τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν. Παραδείγματο χάρη η μείωση ή η αφαίρεση του ΦΠΑ ήταν ένα από τα ζητούμενα τα τη αντιπολίτευση. Ακρίβεια είναι ένα ζήτημα που με ένα μέτρο μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν αυτό αυτό δεν... το Άρα, είδαμε σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε και παρά το ότι μπορεί να λένε οτιδήποτε. Δηλαδή, ακόμα και στην Ισπανία. Η Ισπανία κατέληξε σε μια αποκλιμάκωση τιμών μετά από την επιβολή πολλών διαφορετικών μέτρων. Άρα, αυτό δεν λοιπόν ήταν μόνο η μείωση που... του ΦΠΑ. Η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα είναι κάτι το οποίο δεν το σκέφτεστε καθόλου. Είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, κυρία Λιβαθηνού, ότι προφανώς υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε από την άλλη πλευρά πρέπει να ξέρουμε και ποια είναι η πραγματικότητα στην ελληνική οικονομία δηλαδή αν θέλουμε με την ίδια ευκολία που, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι χειριστήκαν τα θέματα και τα ζητήματα τη εθνική μα οικονομία, να κάνουμε τέτοια βήματα που να μα βάλουν πάλι σε μια φάση διακινδύνευση, προφανώ δεν θα λειτουργούμε ούτε με σοβαρότητα ούτε με υπευθυνότητα. Ναι. Αν μετά από 10 χρόνια θυσιών πραγματική ταλαιπωρία τη ελληνική κοινωνία και πραγματική, αν θέλετε, προσπάθεια όλων μα να ανακάψει η εθνική οικονομία και να βρεθούμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αυτό δεν το εκτιμούμε και θέλουμε με μέτρα τα οποία μπορεί πραγματικά να κοστίσουν, γιατί τα πράγματα είναι ακόμη ωριακά στην εθνική μα οικονομία, ε, προ... Προφανώ αυτό yeah. δεν, νιστά, δεν συνιστά ούτε υπευθυνότητα, ούτε σοβαρή yeah. προσέγγιση yeah. σε ένα ζήτημα. Υπάρχει όμω, θέλω μόνο να πω αυτό, yeah. υπάρχει όμω μια εκφρασμένη βούληση τη κυβέρνηση αφενό με να αυξήσουμε το πραγματικό εισόδημα των πολιτών, κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο, δεν θα σα πω μόνο yeah. πού βρίσκεται κύριο, ο κατώτατο μισθό. Θέλουμε να μείνουμε λίγο στα δικά σα. Πολύ δικά σα. Βεβαίω, δηλαδή, οτι θέλετε, οτι οι αγρότε λένε, μα στίβουν οι χονδρέμποροι και μα παίρνουν τα προϊόντα μπυρπαρά. Εμεί λέμε, ο τελευταίο κρίκο αλυσίδα, ότι εμά. Εμείς ξεπαραδιαζόμαστε πια στα σούπερ μάρκετ και στα μανάβικα. Λοιπόν, εσεί τι θα κάνετε γι' αυτό. Είναι ένα από τα θέματα τα οποία ε, νομίζω ότι βλέπει εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση και προφανώ θα κλιμακώσει τι δικέ τη κινήσει. Oh, oh, Δεν oh, είναι oh, ακριβώ oh. θέμα αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτική oh. Ανάπτυξη. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Διότι η αγορά αφορά σε μια άλλου είδου διαδικασία και το ξέρουμε πάρα πολύ Τημολόγια καλά. Τιμολόγια θα βάλετε κάτω, Α, να δείτε πώ είναι... το φύγει το κεράσει από το χωράφι και πόσο το αγοράζουμε εμεί. Όλα αυτά ω μέτρα βρίσκονται σε μια λογική, αν θέλετε, επεξεργασίε και κατά κάποιον τρόπο αποφάσεων περιοθέτηση. Ή όχι. Και το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή που μπορεί εσεί να λέτε αν θα βάλουμε τιμολόγια στην, στην πρώτη πηγή, παραδείγματο χάρη στον παραγωγό, ενδεχομένω αυτό να μην μπορεί να γίνει με, την ίδια, με, με τόσο μεγάλη ευκολία όσο κάποιοι φαντάζονται. Δηλαδή όλα αυτά είναι θέματα και ζητήματα τα οποία πρέπει να δει και να εκτιμήσει κανεί μέσα από όλε τι παραμέτρου που αφορούν Ξέρετε, την λέτε. κίνηση και τη διακίνηση των αγροτικών προϊόντων και όχι μόνο φυσικά. Ξέρετε γιατί το λέμε, κύριε Υπουργέ, γιατί από τη στιγμή που έγινε ένα σχηματισμό και υπήρξαν αλλαγέ στα πρόσωπα, ο κόσμο αναρωτιέται το εξή. Ναι, μεν καλέ οι αλλαγέ των προσώπων. Το θέμα αυτό είναι, θα φέρουν και πολιτικέ. Θα φέρουν διαφορετική στρατηγική πάνω σε αυτά τα βασικά θέματα, όπω είναι η ακρίβεια. Θα το δούμε αυτό στην τσέπη μα. Κυρία Λιβαθινού, αν πραγματικά ε, εκτιμά κανεί ότι η κυβέρνηση δεν έχει κάνει πραγμα... πολλά και συγκεκριμένα βήματα στην αντιμετώπιση αυτή τη κακή πραγματικότητα. Προφανώ δεν βλέπει ποια είναι η δική του πραγματικότητα. Και το λέω αυτό και θα σα εξηγήσω το γιατί. Ναι, αλλά είπαμε είπαμε ότι υπάρχουν λοιπόν. μέτρα τα οποία μπορούμε να πάρουμε. Είπαμε επίση ότι δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε την πορεία τη εθνική μα οικονομία. Γιατί αυτό συνιστά μια σοβαρή και υπεύθυνη στάση. Φαντάζομαι ότι αν υπάρχει μαγικό ραβδί ή μαγική συνταγή, κάποιο ή θα μα το έδινε ή θα μα την έλεγε. Έτσι, για να λέμε ποια είναι η πραγματικότητα. Είναι περιθώρια, τι έδιμα, το ζήτημα τι είναι, είναι ότι είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνολικά ευρωπαϊκέ χώρε. Είναι σε μια λογική αποκλιμάκωση. Βλέπετε ότι έχει αυξηθεί το πραγματικό εισόδημα των πολιτών. Βλέπετε ότι υπάρχουν έλεγχοι και επιβολή προστίμων που δεν είχε γίνει ποτέ στο παρελθόν σε αυτή την ένταση και σε αυτό το ύψο. Βλέπετε επίση ότι αναλαμβάνονται πρωτοβουλίε σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για θέματα και ζητήματα που Καθούν όλε τι χώρε κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά... Χαρακτηριστικό είναι οι πολιεθνικέ εταιρείε να έχουν διαφορετικέ τιμέ για τα ίδια ή παρόμοια προϊόντα σε διαφορετικέ χώρε. Έχει 2,5 ευρώ η ντομάτα στην Ελλάδα και είναι Ιούνιο μήνα. Που άμα πετάξει ένα σπόρο ντομάτα στο Μάρτιο, αυτή την εποχή έχει ντομάτε. Καλά. Ε, εγώ δεν, έχει, δεν μπαίνω σε, εγώ, σε αυτή και... τη λογική τη υπεραπλούστευση όλων αυτών των σκέψεων. Γιατί αν ήταν τόσο εύκολα όλα αυτά, θα μπορούσαν ενδεχομένω να είναι διαφορετικά και στην πραγματικότητα. Εγώ ε, 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 θυμάμαι τον παππού μου, είναι είναι, 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 όντω πολύ ψυχή τιμή για τα δεδομένα που έχουμε ζήσει και γνωρίζουμε όλοι μα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ έχω ζήσει στην ελληνική ύπεθρο και ξέρω πραγματικά πώ είναι τα πράγματα. Αν από τη μία εσεί αυξάνετε του μισθού και από την άλλη έρχονται με μεσάζονται και του τρώνε. Δεν κάνουμε δουλειά. Εδώ είναι το μεγάλο στίχημα τη κυβέρνηση και νομίζω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, αυτό ήταν και το μήνυμα του Πρωθυπουργού χθε κατά την επίσκεψή του και την παρουσία του στο Υπουργείο Ανάπτυξη, ότι θα αναλυφθούν και οι απαραίτητε πρωτοβουλίε και θα, θα ληφθούν και τα απαραίτητα μέτρα για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Όλοι κρινόμαστε, δεν χρειάζεται να το συζητάμε, αλλά πρέπει από την άλλη πλευρά να καταλάβουμε ότι αν ε, με τη μεγάλη ευκολία που συνηθίζουν κυρίω τα κόμματα και οι εκπρόσωποι τη αντιπολίτευση. ή αν θέλετε με μια υπεραπλούστευση προσέγγιση, δεν λύνεται έτσι το θέμα και το Μπά ξέρουμε πώς. πολύ καλά. Κύριε Υπουργέ, πάμε να εξελίξουμε λίγο την κουβέντα μα. Πάμε να δούμε τι θα κάνετε τώρα στι περιοχέ που έχουν πληγεί από τι φυσικέ καταστροφέ. Έχουμε δει ανθρώπου να έχουν χάσει τι περιουσίε του, έχουν χάσει τα σπίτια του, τι καλλιέργειέ του, τα εργαλεία του, προκειμένου να ζήσουν και αυτή και η οικογένειά του. Τι θα κάνετε για αυτού, γιατί και κάποιοι ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί. Είναι και αυτό το θέμα ανοιχτό. Αυτό το ζήτημα, κυρία Λιβαθινού, το έχω ζήσει προσωπικά ενδεχομένω σε πολύ μεγάλη ένταση. Και το λέω γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι προέρχομαι από τη Θεσσαλία, Φεβαίως. προέρχομαι από την Καρδίτσα. Άρα λοιπόν. Ε, ένας πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μου, συντοπιτών μου έχουν πληγεί από το καιρικό φαινόμενο και έχουν δει πραγματικά τη ζωή τους να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Πρέπει να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσει τη είναι μία από τι νέε μεγάλε προκλήσει που έχει να αντιμετωπίσει και το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη. Διότι όταν, με τη συχνότητα με την οποία επαναλαμβάνουν τέτοιου είδου φαινόμενα, οι συνέπειε είναι πραγματικά οδυνηρέ, πρέπει να οργανώσουμε ένα άλλου είδου μηχανισμό. Και βεβαίω πρέπει να υπάρχουν άλλου είδου αντανακλαστικά. Αντανακλαστικά που η Ρίστο Εμπαρόδο έδειξε η κυβέρνηση για άλλη μια φορά. Αλλά... Πρέπει να είμαστε απολύτω ειλικρινεί. Δηλαδή μετά, όμως. σκεφτείτε πού βρισκόμασταν πρώτου Ιανού όταν με κατακαιρματισμένε υπηρεσίε προσπαθούσαμε να δώσουμε απαντήσει και λύσει στα πολλά πολυεπίπεδα προβλήματα που υπήρχαν τότε στην τοπική κοινωνία τη Καρδίτσα, υπήρξε μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για τη σύσταση Υπουργείου Κλιματική Αλλαγή και Πολιτική Προστασία. Υπήρξε ενοποίηση όλων αυτών των υπηρεσιών και είδαμε ότι τουλάχιστον όταν συνέβη ο Ντάνιελ, υπήρξε η άμεση ανταπόκριση τη ελληνική πολιτεία σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Δεν λυθήκαν μήνες... όλα τα προβλήματα. Μήνες... Όχι, δεν λυθήκαν όλα τα προβλήματα. Εδώ θα συμφωνήσω μαζί σα. Κύριε Υπουργέ, επειδή εσεί είστε ντόπιο, είστε από εκείνα τα μέρη. Δεν είναι κανονικό 10 μήνε μπροστά μετά οι αγρότε να μην έχουν πάρει ακόμα αποζημιώσει, όλοι τουλάχιστον. Έχουν, έχουν, έχουν καταβληθεί αποζημιώσει. Για... Γιατί... Πάρει... Γιατί χάνεται δεύτερη καλλιεργητική περίοδο λοιπόν Πώ θα ζήσουν αυτοί. Αμέντα τα πούμε όλα αυτά. Καταρχήν, ε, οι αγρότε έχουν πάρει αποζημίωση και έχουν πάρει και νέε αποζημίωσει. Τότε γιατί φωνάζουν πολύ. Δεν πόσους. έχουν πάρει το υπόλοιπο τη αποζημίωση που με βάση τον κανονισμό και τον νόμο θα καταβληθεί 36. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, Όποιο έβαλε καταβολή αποζημίωση 36, έκτυξε. δεν ξέρει πότε καλή τα Είναι οι αγρότες. το υπόλοιπο. Ναι. Έχουν πάρει 140 ευρώ το στρέμα για το βαμβάκι. Έχουν πάρει πραγματικά πολύ ψηλά ποσά σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό νομίζω ότι το ξέρουν και οι ίδιοι πάρα πολύ καλά. Ότι υπάρχουν όμω απότοκα προβλήματα. Δηλαδή, παράδειγμα χάρη, είναι ότι υπάρχουν εκτάσει οι οποίε δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ακριβώ λόγω της, mm -hmm. του, φυσικού, του καιρικού φαινομένου και τη μεγάλη καταστροφή. Ότι υπάρχουν περιπτώσει που οι διαφορετικού λόγου μπορεί να μην έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο των αποζημιώσεων ή δεν έχουν πάρει ακόμη την αποζημίωση. Αυτά είναι Ωραία. Okay. ζητήματα τα οποία τα βλέπει κανεί και επιλύονται στην πορεία. Η μεγάλη ζητηματα τα οποια τα βλεπει κανει και εικόνα, για να είμαστε απολύτω ειλικρινεί μεταξύ μα, είναι ότι οι αποζημιώσει, η κρατική αρρωγή, τα χρήματα που έχουν δοθεί στου πληγέντε είναι περισσότερα από ποτέ και δοθήκαν με ταχύτητα πολύ μεγαλύτερη από ποτέ. Αν σκεφτεί κανεί ότι η καταστροφή αφορά σε τεράστια πραγματικά έκταση και σε τεράστιο αριθμό δικαιούχων, Αυτά Άρα δεν ποιά... τα έχουμε ξαναζήσει ω ελληνική πολιτεία. Πρέπει να το πούμε αυτό. Άρα, αν μα ακούνε τώρα και έχουν πληγεί, πότε θα δούνε χρήματα και αν θα δουν και κάποια επιπλέον χρήματα, αντί δηλαδή κάποια επιπλέον μέτρα στήριξη που σκέφτεστε να πάρετε. Καταρχήν για τη Θεσσαλία πρέπει να γνωρίζει κανεί ότι ο ίδιο ο Πρωθυπουργό που έχει έρθει πάρα πολλέ φορέ έχει εξαγγείλει ένα σχεδιασμό πολλών και μεγάλων έργων βελτίωση αποκατάστασης, υποδομή που ε, νομίζω ότι θα δώσουν μια τεράστια ανακούφιση συνολικά στην περιοχή. Και μέχρι αυτά να πραγματοποιηθούν. Υπάρχει επίση η μελέτη τη Ολλανδική Εταιρεία για τη διαχείριση των υδάτων και η σύσταση του Οργανισμού Διαχείριση Υδάτων Θεσσαλία, που στην πραγματικότητα πιλωτικά δρομολογεί μια εξέλιξη την οποία δεν την είχαμε δει ποτέ στο παρελθόν. Ναι. Και αφορά στη διαχείριση και τη ίδρυυση και τη άδρυυση και βεβαίω αφορά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό στην αντιμετώπιση ενό προβλήματο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια Άρα... και αφορά στη σημαντική μείωση του υδροφόρου ορίζοντα με συνέχεια. Την αδυναμία ενδεχομένω που μπορεί να υπάρξει σε ένα μελλοντικό χρόνο προκειμένου τα, η άρδευση να είναι ένας, μια βασική δυνατότητα για την καλλιέργεια. Άρα λοιπόν. Εδώ προλαμβάνουμε με μέτρα και με επιλογέ, οι οποίε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό θα τι βρούμε μπροστά μα τα επόμενα χρόνια. Υπάρχει ένα πραγματικά σοβαρό σχεδιασμό, ο οποίο δεν λειτουργεί στη βάση και στη λογική του λαϊκισμού, αλλά στη βάση και στη λογική τη απόδειξη του σχεδιασμού και υπά. των τι έργων. Τι χρονικό ορίζοντα υπάρχει, κύριε Υπουργέ, για να Όλα αυτά, κοιτάξτε, ε, καταρχήν η μελέτη ε, νομίζω ότι παραδόθηκε περίπου τον Μάρτιο. Υπάρχει μια επεξεργασία από τι αρμόδιε υπηρεσίε των, των αρμοδίων Υπουργείων. Και ε, υπάρχει ήδη ουσιαστικά, η, αν θέλετε, η, η, οριμότητα συγκεκριμένων έργων, τα οποία νομίζω θα εξαγγελθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Τα πολλά έργα υποδομή, αποκατάσταση κλπ. Λοιπόν, ξεκινάνε ουσιαστικά τώρα, μέσα στον Ιούλιο. Δηλαδή, ο σχεδιασμό είναι αυτό. Που είναι πολύ μικρό χρόνο σε σχέση με το χρόνο που συνέβη η καταστροφή και το χρόνο που απαιτούνται προκειμένου να υπάρξει η καταγραφή, ο σχεδιασμό και η υλοποίηση. Δεν είναι πολύ μακριά, δεν είναι ένα σχεδιασμό. δεν καθόλου μακριά. Αν, αν γνωρίζει κανεί ποια είναι η πραγματικότητα στην η Ελληνική Πολιτεία ναι. και πώς λειτουργεί η Ελληνική Πολιτεία, σας διαβεβαιώνω yeah. κυρία, κυρία Κακούση, γιατί... ότι για... δεν είναι καθόλου μακριά. Για Αυτή είναι τη... μια άλλη συζήτηση. Ώρα. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Πάμε. Αλλά αν γνωρίζει κανείς ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι οι ρυθμοί με του οποίους και πώ, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κυβέρνηση έχει καταφέρει τα τελευταία πέντε χρόνια να αλλάξει αυτή την πραγματικότητα, νομίζω ότι ξέρει πια. Είναι η πορεία που έχει ακολουθηθεί. Τεράστιε γκρίνιε για το ρυθμό με τον οποίο αποδίδονται οι επιδοτήσει στου αγρότε. Τεράστιε γκρίνιε. Εκεί τι θα κάνετε. Είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα. Λοιπόν, εγώ ούτε γι' αυτό θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλο μου παρά το ότι είναι η περίοδο που ενημερώνομαι και σα διαβεβαιώνω ότι από την Δευτέρα που ουσιαστικά ξεκίνησε η παρουσία μου στο Υπουργείο, είμαι και από το πρωί μέχρι το βράδυ με συνεχείς συσκέψεις και με, με συνεχή προσπάθεια αληθεύει, ενημέρωσης. είναι 140 εκατομμύρια ευρώ στο Ταμείο και διάφορες δια, γραφειοκρατικέ διαδικασίες θα κρατούν εκεί αντί να αποδοθούν στους δικαιούχους τους. Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Υπάρχουν διάφορες αδυναμίες που αυτή τη στιγμή αφορούν ε, στην ολοκλήρωση ενό πληροφοριακού συστήματο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα των έγκαιρων πληρωμών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο ΠΚΠ, πέραν τη όποια αρμοδιότητα μπορεί να έχει το Υπουργείο Αγροτική Ανάπτυξη, είναι ο φορέα πληρωμή των ευρωπαϊκών. Mm -hmm. Από κύπερ, ναι. άρα έχει ναι. μια συγκεκριμένη αναφορά στα όργανα της Ευρωπαϊκής mm. Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρα λοιπόν υπάρχουν θέματα και ζητήματα υπήρξαν κάποιες παραλήψεις, υπήρχαν κάποια προβλήματα στο παρελθόν, ε, νομίζω mm. ότι για μένα προσωπικά είναι ένα πεδίο πρόκλησης ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να μπει μια σειρά, να, να μπορούν σε ένα μεγάλο βαθμό να γίνονται οι πληρωμέ άμεσα και να μην υπάρχει τέτοιου είδου πρόβλημα. Τώρα, παράδειγμα, χάρη, έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη πληρωμή στο τέλο του μήνα που αφορά και, και στι συνδεδεμένε, αλλά βεβαίω και στο, στο, υπόλοιπο των αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ. Στι περιοχέ Θεσσαλία μια... και λοιπά. Ανατελεία, Να πάμε λιγάκι σηλώμη. στο αστυνομικό τμήμα Νέα Φιλαδέλφια. Απευθεία σύνδεση Αλεξάνδρα Μερακλίδη είναι εκεί. Καθώ τώρα φεύγει ο κύριο Λίτρα για να οδηγηθεί στα δικαστήρια. Αλεξάνδρα. Καλή σα μέρα. Βρισκόμαστε στο νομικό του Νέα Φιλαδέλφια, όπου τώρα, όπω μπορείτε να δείτε, φεύγει με το αμάξι τη αστυνομία και θα μεταφερθεί στην Ευελπίδων που πρόκειται να προφυλακιστεί. Να αναφέρουμε ότι η αντικατάσταση των περιοριστικών όρων σε προσωρινή κράτηση ζητήθηκε από το θύμα Ξυλοδαρμού από τη γυναίκα του, από την ανακρίτρια δηλαδή, μετά το περιστατικό το οποίο έγινε με την πρώην γυναίκα του Μάλιστα. και την κόρη του. Μάλιστα. Μεγάλο λοιπόν, ενδιαφέρον. Πολλά, πολλά συνεργεία, φωτογράφη. Ακριβώ έφυγε ο κύριο Λίτσα για να πάει στα δικαστήρια τη πρώην σχολή σε έλπαιδιον. Λοιπόν, λέγαμε για τον Αμπέκια Πέλη. Αλεξάνδρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Αλεξάνδρα. Σα ζητάμε συγγνώμη. Να υπάρχει αλλαγή διοίκηση εκεί. Ε, ε, κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω ούτε να προλάβω τίποτα ούτε να πω τίποτα. Ναι. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δει κανεί με πολύ μεγάλη ηρεμία και με πολύ μεγάλη προσοχή. Mm -hmm. ε, νομίζω ότι το, 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 το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Τώρα, κύριε Υπουργέ, πάμε λιγάκι, γιατί είναι και πολύ πρόσφατο το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Να μιλήσουμε και λίγο με αριθμού. Στι εθνικέ εκλογέ το 23 ο αγροτικό κόσμο είχε δώσει στη Νέα Δημοκρατία το ποσοστό του 42,9%. Βλέπουμε όμω ότι σε αυτέ τι εκλογέ. Ο κόσμος, ο αγροτικός πληθυσμός έδωσε το 28,2%. Και εδώ η ερώτηση τώρα είναι, εσείς πώς θα πείσετε αυτόν τον κόσμο να ξαναέρθει πάλι σε εσάς, πώς θα το καταφέρετε, πώς θα το κάνετε αυτό. Κοιτάξτε, αν καθίσει κανείς να δει διαχρονικά ποια είναι η παράταξη που όταν βρισκόταν στην κυβέρνηση στήριζε τον αγροτικό κόσμο και γενικά την το πρωτογενή τομέα, είναι βέβαιο ότι θα καταλήξει πω η παράταξη αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο λέει και το Πασόκ. Να, είναι το Πασόκ. Ο καθένα έχει το δικαίωμα να ισχυρίζεται αυτό που θέλει, αλλά η πραγματικότητα είναι είναι μία. Α, απλά το Πασόκ συνδέθηκε με την περίοδο των κοινοτικών ενισχύσεων ναι. τη δεκαετία του 80 και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποια ήταν η σχέση του με τον κόσμο και το ποιο Πορόιδευσε ποιον και πότε τα μπλόκα Ωραία. των αγροτών γιγαντωθήκαν mm -hmm. και πότε το αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα έλαβε σάρκα και οστά και μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει. Επίση, είναι κάτι καταγεγραμμένο στην ιστορία. Έτσι, Βεβαίως. για να λέμε ναι, ναι. ποια είναι η αλήθεια, ποια να θυμηθούμε το 96, Ωραία. να τα θυμηθούμε όλα αυτά, είναι γνωστά όλα αυτά. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξή: Ότι η Νέα Δημοκρατία με τον αγροτικό κόσμο έχει πάντα μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνη. Αυτό αποδείχθηκε και το 2019. Όταν επανέφερε και τα θέματα και τα ζητήματα των ασφαλιστικών εισφορών μετά το αλαλούμ τη προηγούμενη κυβερνητική περίοδου, αποδείχθηκε και από το γεγονό ότι πάντα ήταν παρούσα σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα, στηρίζοντα τον αγροτικό κόσμο. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αν θέλετε, αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε σε μια γενικότερη ανάλυση του αποτελέσματο των ευρωεκλογών, που μπορώ να την επαναλάβω. Την είχαμε κάνει και εδώ, στο συγκεκριμένο στούτιο το βράδυ των ευρωεκλογών. Πού να το ξέρετε, θα σα κλείρωνε αυτό ο Εντάξει, παρόλα αυτά επειδή ε, η Θεσσαλία που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι η καρδιά του πρωτογενού τομέα για την πατρίδα μας αλλά γενικότερα όλη η παραγωγή, η ελληνική παραγωγή, σε οποιοδήποτε επίπεδο, mm. γεωργία, κτηνοτροφία, αλλία νομίζω ότι δεν μπορεί παρά να είναι από τους πλέον σημαντικούς τομείς που εισφέρουν στο, στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι πάντα τομεί οι οποίοι μα ενδιαφέρουν. Η χώρα έχει συγκριτικά Βάλιστα. πλεονεκτήματα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Έχει σημασία να στρέψουμε αυτόν τον κόσμο στην παραγωγή των ποιοτικών προϊόντων με συγκριτικό πλεονέκτημα, να το ενισχύσουμε σε αυτή την προσπάθεια, να καταλάβουμε την αγωνία του και βεβαίω το μεγάλο του αγώνα, γιατί και αυτό για μένα είναι ένα στοίχημα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε πολλέ φορέ στην Αθήνα είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά αγωνίζονται με την ψυχή του. Και μετά από μήνε, περιμένουν να έχουν ένα προϊόν προκειμένου να του δώσει τη δυνατότητα διαθέτοντά το στην αγορά να επιβιώσουν. Μπορεί για 15 λεπτά ενό καιρικού φαινομένου αυτό το πράγμα θα να χαστεί. Θα δηλαδή, είναι, αγώντας είναι αγώντας θέματα και το ζητήματα βέβαια. τα οποία πρέπει να τα κάνουμε ευρύτερα επιβίωση. κατανοητά. Λοιπόν, να υπάρξει μηχανισμό στήριξη, να υπάρξει υποστήριξη και από εκεί και πέρα ο καθένα να ακολουθήσει τον δρόμο του. Τώρα, αν δεν έχει κάτι άλλο, Ιάννα, χθε το βράδυ μου ήρθε ένα μήνυμα στο κινητό από έναν από τους του αγρότε του μπλοκου του Κάστρου, Βιωτία. Καλησπέρα. Ρωτήστε αύριο τον Υπουργό θα συναντηθεί με τους μπλοκατζίδες αγρότε ή μόνο με τους δεξιού και στο τέλος θα έχει την τύχη του Αυγενάκη. Λέει, Εντάξτε. μάλλον προβοκατόρικα. Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ το ακούω αυτό, αλλά ε, πιθανόν να είναι και γνωστός με αυτό που ρωτάει. Αυτό που ενδεχομένως μπορεί κάποιοι να μην θυμούνται, είναι ότι είχα διατελέσει και γραμματέα αγροτικού τη Νέα Δημοκρατία πριν από πολλά χρόνια. Του ξέρετε του μπλοκατζίδε. Μα του ξέρω πάρα πολύ καλά και, και θεωρώ ότι έχω και, και, τη δυνατότητα να μιλήσω μαζί του και να συνεννοηθούμε. Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε απολύτω ειλικρινεί. Ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα, ξέρουμε τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Έχω την αίσθηση και την εντύπωση ότι με μια πραγματική συμφωνία, γιατί εγώ θεωρώ ότι πρέπει πάντα να υπάρχει το πεδίο τη συνένεση, μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα. Άρα είμαι πώς... από αυτού που πιστεύουν ότι η Ελλάδα πρέπει να επαναπροζερήσει το παραγωγικό μοντέλο. Είναι ότι πρέπει να δούμε τα θέματα και τα ζητήματα που αφορούν στον κατεπάγγελμα αγρότη, την ταυτότητα τη αγροτική γη. Υπάρχουν πολλέ προκλήσει μπροστά μα. Αν όλοι αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται για το συνδικαλιστικό κίνημα, που δεν έχω λόγο να πιστεύω κάτι διαφορετικό, θέλουν μαζί να κάνουμε τα επόμενα βήματα, είμαι εδώ για να τα κάνουμε μαζί τέτοιου είδου ερωτήματα όντω δεν, δεν, έχουν σχέση με μένα. Καλή επιτυχία σα. ευχαριστώ σας πολύ. Στα νέα σα καθήκοντα. Να πάνε όλα πολύ. καλά. Σα ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα.